θα πούμε καλησπέρα στην Μακεδονία και στον υποψήφιο ευρωβουλευτή του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, γνωστό μετεωρολόγο. Κύριε Αρναούτογλου, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και χρόνια πολλά και καλά, τα λέμε ακόμα με υγεία σε όλες και σε όλους. Ευχαριστώ για το βήμα. Γνώριμο το πρόσωπο, γνώριμη και η πορεία σας στο χώρο της μετεωρολογίας, όμως σήμερα εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV θα μιλήσουμε για πολιτική και δι' για ευρωπαϊκή πολιτική. Υποψήφιος λοιπόν ευρωβουλευτής κύριε Αρναούτογλου με το κίνημα αλλαγής. Μία πρόταση, ένα κάλεσμα από την Φόφη Γεννηματά, το οποίο έγινε αποδεκτό από την πλευρά σας. Θέλω να μου πείτε τον βασικό λόγο για τον οποίο ζητάτε την ψήφο των Ελλήνων με φόντο τις ευρωπαϊκές κάλπες. Ο βασικός λόγος είναι, όπως έχω πει και συνεντεύξεις μου που τις έχω δώσει και μέσα από το διαδίκτυο και τις εφημερίδες, συνειδησιακός για την κλιματική αλλαγή στοχευμένα. Όσοι μας ακούτε και από την Κρήτη και φυσικά και μας, θα μας δουν και από το διαδίκτυο, να γνωρίζουν ότι τα πράγματα όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή πλέον είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Οι μαθητές ξεκίνονται στους δρόμους. Η κλιματική αλλαγή είναι και πολιτική και οικονομία. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και με την κλιματική αλλαγή ως αποτέλεσμα όλης μου της ενασχόλησης τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια και βάλε με την πρόγνωση και την παρουσίαση του καιρού. Και όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη βίβλο της, είμαστε η πρώτη γενιά η οποία βιώνουμε την κλιματική αλλαγή και η Κρήτη. Πολλοί πιστεύουν ότι τη βίωσε και βιώνει καταστάσεις τα τελευταία χρόνια, όπως και φέτος με τις πλημμύρες, αρκετά και ίσως και η τελευταία γενιά που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι ένας κύριε Αρναούτογλου, στη ραδιοφωνική μου εκπομπή, σε μια συνομιλία που είχαμε πριν από μερικές ημέρες, μου είπατε ότι ένας από τους λόγους που ουσιαστικά μπήκατε στη διαδικασία των ευρωπαϊκών εκλογών ήταν μια φράση, μάλλον μια παρόντριση από τον γιο σας. Θα θέλατε να το μοιραστείτε με τους τηλεθέατες της Κρήτης αυτό. Ναι. Ως βασικός στόχος για την Ευρωβουλή είναι, όπως τονίζω, η κλιματική αλλαγή. Αλλά όλα αυτά ξεκίνησαν από, πολύ σωστά το επισημαίνετε, ο γιος μου, 18χρονος, γι' αυτό παρένθεση δεν είχα καθόλου σκεφτεί να μπω στην πολιτική τόσα χρόνια, γιατί ήθελα πρώτα το παιδί να μεγαλώσει και δεν ήθελα να πηγαίνω από εδώ και από εκεί, παρόλε τις προτάσεις που είχα, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ να μπω στην πολιτική. Ήθελα πρώτα να ολοκληρώσει το παιδί το σχολείο του και να μεγαλώσει αυτό αρκετά. Μου είχε πει το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, τι θα έκανες στην περίπτωση που σου έκανα μια πρόταση να ασχοληθείς πιο ενεργά με αυτό που γράφεις όλη την ώρα στο διαδίκτυο και ασχολείσαι. Έχω σχεδόν 230.000 φίλους στο Facebook, στο διαδίκτυο. Είναι μεγαλύτερη με το παρέα της Ελλάδας και καλό όσοι θέλετε να μπείτε στο Facebook. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μοιραζόμαστε πολλά καιρικά και άλλα πράγματα. Και μου είπε τι θα έκανες αν σου δινόταν αυτή η ευκαιρία. Και είπα, εμένα να μου δοθεί ευκαιρία τώρα να πάω, ποιος θα μου δώσει με την ευκαιρία να ασχοληθώ παραπάνω με την κλιματική αλλαγή. Και έτυχε ακριβώς η κυρία Γεννηματά, μετά από ένα πεντάμινο εξάμηνο, να μου κάνει αυτή την πρόταση. Και έρχεται ο γιος μου και μου λέει, θυμάσαι, είχαμε τη συζήτηση, τώρα έχεις την πρόταση, τι θα κάνεις. Και είπα, θέλω να το προσπαθήσω, δεν θέλω να το μετανιώσω. Έχετε δίκιο. Θέλω να σταθούμε σε κάτι. Είναι αρκετά τα ανοιχτά ζητήματα που θα κριθούν στην επόμενη θητεία των Ευρωβουλευτών της Ελλάδος. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό, πολύ μεγάλο ζήτημα, αλλά και τα νέα προγράμματα που βάζουν στο μικροσκόπιο και τα ελληνικά δεδομένα με φάση την ανεργία. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η ανεργία είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα για την πατρίδα μας. Θα ήθελα πολύ γρήγορα το δικό σας όραμα για δύο καυτά ζητήματα για τη χώρα μας. Βεβαίως, και έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα συνδέσω και τα δύο ζητήματα με την κλιματική αλλαγή. Η μετανάστευση θα έχει να κάνει στο μέλλον με την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις γύρω χώρες να αναπτυχθούν και να σταματήσουμε αυτά τα ρεύματα, τα οποία έτσι όπως το θέλουν το 96% των επιστημόνων να συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή. Είμαστε μια χώρα, δεν είμαστε Αμερική που βρεχόμαστε από δύο ωκεανούς. Είμαστε η μόνη χώρα που είναι εκτεθειμένη στις υπόλοιπες δύο ηπείρους και είμαστε σε τρεις ηπείρους ενδιάμεσα, και οπότε σε μια περαιτέρω εξαίρεση σημαντικής αλλαγής, όπου γύρω μας τα πράγματα θα δυσκολέψουν από ξηρασίες έντονες κτλ., ίσως έχουμε ακόμα μεγαλύτερα ρεύματα. Κάποιοι μιλούν για πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους να θέλουν να κινηθούν προς την περιοχή μας. Η ανεργία, κλείνω το θέμα αυτό της μετανάστευσης, για να σας πω πόσο σημαντικό είναι μαζί με την κλιματική αλλαγή. Η ανεργία. Δεν θα ήθελα η χώρα μου
να προσαρμοστεί τελευταία στα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, όπου ήδη οι κεντροβορειοευρωπαίοι έχουν κάνει τεράστια βήματα και παράγουν και βγάζουν χρήματα από όλο αυτό, αυτή τη μετάβαση μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Γιατί η Ελλάδα να μην ακολουθήσει ακριβώς ή μάλλον να συμπορευτεί και να κάνει ανάλογα πράγματα με τους κεντροβορειοευρωπαίους? Γιατί είμαστε μονίμως τελευταίοι και δεν θα ήθελα, όταν οι άλλοι από την κλιματική αλλαγή θα βγάζουν χρήματα, εμείς μπορεί να χρειαστεί πάλι να δανειστούμε για να προσαρμοστούμε σε μια κατάσταση η οποία είναι τώρα εμφανής. Θέλω να πάμε λίγο και στο πολιτικό διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών, γιατί τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, όσο και η Νέα Δημοκρατία, αλλά πρόσφατα και η Πρόεδρος του Κινάλ, η Φόφη Γεννηματά, έδωσαν ένα χαρακτήρα εθνικών εκλογών σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα δημοψήφισμα που στόχο θα έχει να φέρει τους πολίτες μπροστά ή να τους γυρίσει πίσω. Χθες ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως και σήμερα, έθεσε και κάλεσε τον Πρωθυπουργό την ημέρα του αποτελέσματος να προκηρύξει και πρόωρες εκλογές. Κάτι τέτοιο λέει συχνά πυκνά και η Φόφη Γεννηματά. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε το διακύβευμα των εκλογών όσον αφορά και την πολιτική επικαιρότητα, τα πολιτικά δεδομένα. Πολύ ευχαρίστως. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οι ευρωεκλογές δεν έπρεπε να γίνονται μαζί με άλλες εκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπερδεύονται με άλλες εκλογές. Σε μια μίνι περιοδία μου, γιατί τα οικονομικά μου δεν φτάνουν να κάνω ολοκληρώνοντα, γι' αυτό και να με συγχωρούν οι κριτικοί, δεν έφτασα μέχρι την Κρήτη. Μου είπε κάποια κυρία, καλωστεκούμενη, και ένας νεαρός, όταν με είδαν στην Πελοπόννησο αυτό, θα σας εξηγήσω και το λεφτό. Κύριε Ρόντου, τι κάνετε εδώ, ήρθατε να μας πείτε τον καιρό από την Πελοπόννησο? Και λέω, όχι, είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής μετά από πρώτη κυρία Γεννηματά για την κλιματική αλλαγή. Και τι γυρίζουν και μου λένε, έχουμε ευρωεκλογές? Λοιπόν, ένα τόσο σημαντικό θέμα, όταν δεν το ξέρουν οι πολίτες, έστω και ελάχιστοι, είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πολλές φορές χαρακτηρίζονται και οι εκλογές της ψήφου διαμαρτυρίας. Ναι, αλλά δεν θα κάτι που τα κόμματα προσπαθούν να το αλλάξουν, ειδικά με τις τοποθετήσεις τους στο τελευταίο διάστημα. Δεν θα έπρεπε να είναι διαμαρτυρία, θα έπρεπε να είναι μία ψήφος στην ουσία αλλαγής της όλης κατάστασης, για το μέλλον μας είναι αυτή η ψήφος. Δεν είναι διαμαρτυρία. Εμείς είμαστε, κρατάμε αυτή την ψήφο, τη μοναδική που δεν την διαθέτουν άλλοι λαοί. Δεν διαμαρτυρόμαστε με αυτή την ψήφο. Αλλάζουμε τη ζωή μας. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως από την ψυχή μου. Δεν διαμαρτυρόμαστε με αυτά. Είναι λάθος η προσέγγιση αυτή. Τι σημαίνει διαμαρτυρία? Εδώ, εκεί παίρνονται οι αποφάσεις και οι τοπικοί άρχοντες, από εκεί θα πάρουν τα όποια χρήματα. Είναι δυνατόν να έχουν αυτή την ψήφο σαν διαμαρτυρία? Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λέτε και συμφωνούμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που λειτουργεί με τη λογική το πόσο κρίσιμες είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές και ποια είναι τα θέματα που θα διαχειριστεί η επόμενη Ευρωβουλή. Και ιδίως για τους νέους ανθρώπους που μας κοιτάνε, για τις νέες γενιές, έχει ο Τούρκος αυτή την ψήφο, αυτή τη δύναμη της αλλαγής για το μέλλον του? Δηλαδή δεν τη διαθέτουν άλλοι λαοί. Άλλοι σκοτώνονται στον πλανήτη να ανήκουν σε τέτοια κράτη. Θα μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έκανε, μας άφησε κτλ. Πολλά είναι αυτά. Λοιπόν, έγιναν και λάθη, αλλά σε ένα οικοδόμημα, όποιος προσπαθεί κάνει λάθη. Αλλά τέτοια ένωση κρατών και να ανήκει σε τέτοια ένωση πολύ ισχυρών κρατών, αυτό είναι πλεονέκτημα. Να μάθουμε και από τα δικά μας λάθη, τα όποια έχουμε κάνει, και να προσπαθήσουμε να γίνουμε μια γροθιά με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες για το μέλλον. Έχουμε την Τουρκία, η οποία εξελίσσεται σε έναν τυφώνα, για να χρησιμοποιήσουμε μετεωρολογικούς όρους, ο οποίος ανεβαίνει κατηγορία. Έχουμε την Κίνα και την Ινδία, συμπαθέστε τους λαούς, το είπαμε και στη συνέντευξη στο ραδιόφωνο, οι οποίες εξελίσσονται σε μεγαθύρια. Ποια Γερμανία, ποια Γαλλία μπορεί να αντισταθεί μόνη της αυτό το στις καινούργιες προκλήσεις? Επειδή είναι και η μάχη του Σταυρού, απευθύνεστε στο σύνολο των Ελλήνων, ζητάτε τη στήριξή τους, ζητάτε την ψήφο τους. Θέλω να πείτε στους κριτικούς μέσω της Κρήτη TV γιατί πρέπει να ψηφίσουν, να επιλέξουν το κίνημα αλλαγής και τον Σάκη Αρναούτογλου. Πρώτα απ' όλα, το κίνημα αλλαγής, και θα το τονίσω αυτό, αν εσείς πάτε καλά οικονομικά, αν εσείς είστε ευτυχισμένος, είμαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι μια δυνατή μεσαία τάξη κάνει μια χώρα ευτυχισμένη. Λοιπόν, το κίνημα αλλαγής έχει αποδείξει, πρώην Πασόκ, ότι παρόλα τα όποια λάθη, έτσι είναι, να το αναγνωρίσουμε, ήταν και είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει τον κόσμο, τη μεσαία τάξη, ισχυρή και για μένα
πραγματικά αυτό σημαίνει ευτυχισμένοι άνθρωποι σε μία χώρα. Κατά τα άλλα, είμαι σε μια ηλικία, 49 ετών, που πιστεύω έχω πλέον τη γνώση, την εμπειρία και γενικά ακόμα και την ενέργεια να μπορέσω και μέσω των σπουδών μου που έχω κάνει στο εξωτερικό να δράσω ως διαμεσολαβητής, γιατί ξέρετε και η Ευρωβουλή και οι Ευρωβουλευτές πρέπει να έχουν και έναν κώδικα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους λαούς. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος την οτροπία των κεντροβόρειων Ευρωπαίων, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει συνεννόηση στο να μπορέσουμε να εκθέσουμε τα δικά μας τα θέλω και τα πρέπει ίσως από τη μεριά τους. Είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει και ένα πρόβλημα συνεννόησης τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αυτό για μένα πρέπει να αλλάξει για το συμφέρον όλων. Και θα ήταν ατόπιμα δημοσιογραφικό να μην εκμεύσω και μερικές πληροφορίες έτσι πολύ γρήγορα από την γνώριμη ιδιότητά σας του μετεωρολόγου. Πάρα πολλές φορές μέσα στο χειμώνα η κριτική είχαμε καθυλωθεί μπροστά στο δικό σας μετεωρολογικό δελτίο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας χειμώνας πολύ δύσκολος για την ακραίος. Κρήτη. Άφησε πίσω ακραίος. Ανοιχτές πληγές, ακραίως, ακριβώς. Ακραίως. Ξέρετε, καταστράφηκε το οδικό δίκτυο ακριβώς, σχεδόν πόσο, το 70%. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ακριβώς γι' αυτό η κλιματική αλλαγή. Γιατί σε μονικές καταστάσεις πέρσι, τι έγινε στην Κρήτη? Έβρεχε παντού εκτός από την Κρήτη. Το χώμα είχε γίνει πέτρα. Μου στέλνανε κριτικοί φίλοι και έλεγαν τι θα γίνει με τις ελιές. Ξεράθηκε ο τόπος. Και ξαφνικά το γυρίζει σε πολύ βροχή. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή είναι φυσιολογικό φαινόμενο για τον πλανήτη. Αλλά οι αιμονικές καταστάσεις τύπου Κρήτης, Πελοποννήσου, Εύβοιας, ανάλογες καταστάσεις είχαμε και σε αυτές τις περιοχές όπου έβρεχε και μάλιστα στη Μακεδονία δεν έριξε σταγόνα όταν έβρεχε σε αυτές τις περιοχές. Είχαμε ξηρασία στην Βόρεια Ελλάδα. Τέτοιες αιμονικές συμπεριφορές περιέχονται στην κλιματική αλλαγή και η Κρήτη βιώνει, όπως και οι υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη και η χώρα μας, κατά καιρούς τέτοιες αιμονικές καταστάσεις. Είναι αυτή η ανισορροπία μεταξύ ζέστης και κρύου. Πολύ γρήγορα μπορώ να σας το εξηγήσω. Όταν η ζέστη και το κρύο στην ουσία κάνουν τον καιρό μας. Όταν αυτά τα δύο είναι αρμονικά και το ένα στην ουσία περιέχεται μέσα στο άλλο, τότε έχουμε βροχές, καλοκαιρίες, βροχές, καλοκαιρίες. Στην προκειμένη φάση, τη φάση της κλιματικής αλλαγής, η ζέστη παίρνει τη μορφή μπαμπούσκας, στραγγαλίζει το κρύο στους πόλους. Το κρύο το καημένο προσπαθεί να εισέλθει νοτιότερα, να φτιάξει σύννεφα, να σας το πω απλά, να μαγειρέψει καιρική κουζίνα του βορείου ημισφαιρίου, γενικά βροχές, και εκεί που πάει να γίνει αυτή η ομοιόμορφη γενικά εξέλιξη, στην ουσία το κρύο μπαίνει στη μεγάλη μπαμπούσκα της ζέστης, δεν μπορεί να κινηθεί όπως στο παρελθόν και κολλάει ο καιρός σε κάποια σημεία. Αυτό θα μπορούμε να το αλλάξουμε σταδιακά ή να το μειώσουμε τουλάχιστον για τα επόμενα πολύ χρόνια. Γρήγορα, μαζί. Γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό. Το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας θα είναι επίσης ένα δύσκολο καλοκαίρι για την Κρήτη, δηλαδή θερμό καλοκαίρι. Θα ήμουν ανόητος αν έλεγα μπορούσα να κάνω μια πρόληψη για το καλοκαίρι. Στατιστικά, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάποιος πρόληψη, υπάρχει 7 ημέρες, υπάρχουν και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα τα οποία προσπαθούν για ένα μήνα, αλλά δεν τα δίνει κανείς σημασία, μεγάλη σημασία. Όμως, η Κρήτη είναι ένα μέρος όπως και τα νότια νησιωτικά τμήματα που στατιστικά το καλοκαίρι είναι θερμό. Τώρα, εάν θα έχει μελτέμια τα οποία θα είναι δροσερά ή τα μελτέμια αυτά θα είναι εξασθενημένα, αυτό δεν μπορεί να το δει κανείς από τώρα, για να είμαι ειλικρινής με τους τηλεθεατές. Αυτό θα το βλέπουμε καθημερινά, εβδομάδα προς εβδομάδα. Πάντως, τα καλοκαίρια στην Κρήτη είναι ζεστά, είναι ξηρά από κάποιες μπόρες που εκδηλώνονται στα εκτός από κάποιες μπόρες που εκδηλώνονται στο εσωτερικό στα ορεινά. Δεν έχετε τα προβλήματα που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, που μπορεί να έχουμε καταιγιδά τα καλοκαίρια και στα ορεινά και αρκετές βροχές μέσα το καλοκαίρι. Τώρα είναι εύκολο να μας πείτε με τι καιρό θα πάμε να ψηφίσουμε ή είναι πολύ νωρίς ακόμα? Είναι σχετικά νωρίς. Θα σας πω μόνο την τάση με επιφύλαξη. Μπαίνουμε σε μια τροχιά αλλαγής του καιρού το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο, που δεν αφορά όμως πολύ την Κρήτη, γιατί η Κρήτη θα έχει νοτιά. Και αυτή την εποχή ο νοτιάς δεν φέρνει βροχές στο νησί. Κάποια σκόνη τις επόμενες 3 με 4 μέρες, κυρίως από Τρίτη Τετάρτη, οι βροχές δεν φαίνεται να είναι αξιόλογες στο νησί και θα πρέπει να εντοπίζονται κυρίως στην Πελοπόννησο και βορειότερα. Γενικά ο καιρός θα είναι άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός από την Κρήτη, κατά πάσα πιθανότητα που δεν φαίνεται να έχει βροχές. Η Κρήτη θα έχει ζέστη, νοτιάδες σχετικά δυνατούς, 5 με 6 μποφόρ κατά περιόδους και κάποια θολούρα. Και όσο τα βαδίζουμε προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, μετά τις 19 με 20 του μηνός, βλέπω επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για μια θερμή εισβολή. Δηλαδή την εβδομάδα των εκλογών από 20 μέχρι 26, δείχνει ο υδράγυρος να παίρνει την ανιούσα
Και σε αρκετές περιοχές δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και αρκετά τριαντάρια. Τώρα, αν φτάσουμε στην Κυριακή των εκλογών με 30 και βαθμούς, αυτό θα επιφυλάσσουμε. Είναι πολύ νωρίς για τη συγκεκριμένη ημέρα να δούμε ακριβώς τον καιρό. Πάντως φαίνεται είναι ζεστό το τελευταίο δεκαήμερο. Αν ισχύσει αυτό, μετά την κάλπη θα πάμε κατευθείαν για Βουτιές. Είναι άσχημο, γιατί εγώ δεν θα ήθελα, μετά, όπως το είπατε, μετά την κάλπη. Μετά την κάλπη, βεβαίως. Ναι, γιατί κάποιοι ίσως προτιμήσουν μόνο το μπάνιο. Αλλά ας το σκεφτούν, σας παρακαλώ πολύ, κυρίως οι νέοι και όχι μόνο. Ας πάμε να ψηφίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές. Σας το λέω από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρναούτογλου. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.